Εισάγεν στην παρέα μας. Βλέπω το πλάνο σου να βρω. Μουά, μουά. Ένα... μεγάλη ωραία παρέα. Μία κυλίτσα μόνο. Έτσι είμαι εγώ, θα πίνω δύο μπύρες. Κορίτσι, αγόρι. Αγόρι. Αγοράκι. Δικιά μου. Με το καλό. Να είστε καλά. Καλό, εντυπωσιακή, ωραία. Τι όμορφη, τι αδύνατη. Την είδα και σε μία εκδήλωση που είχε πάει. Και βλέπα, εγώ δεν το ήξερα ότι είναι έγκυος. Και βλέπω πάνω, του μετά κατεβαίνει κάτω και λένε κάποια εκπομπή, έλεγε ότι είσαι έγκυος. Αυτό λέγεται σ' άλλη, κυρία Κωνσταντίνα. Όχι, για κανέναν, κυρία Νικολέτα. Για το μωρό ήταν, για τον Κωνσταντίνο. Με το καλό. Ωραία. Πότε γεννάς. Πότε γεννάς. Τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Άρα λιονταρί. Καρκίνος. Καρκίνος. Άρε, Παναγιά μου, σήμερα. Ερωτικός. Ερωτικός, σωστό. Και πολύ κολλημένος με τη μαμά του, έτσι, ο καρκίνος. Θα πρέπει να το προσέξω λίγο αυτό. Ναι. Πώς νιώθεις, καταρχάς το έχεις συνειδητοποιήσει. Ναι, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο και καλύτερα. Γιατί τώρα κουνιέται κιόλας, έχεις μια επικοινωνία, του τραγουδάω και αντιδράει. Άμα έτσι το ζωρίσω λίγο, ας πούμε, και πετάξω καμία ψηλή νότα, ας πούμε, θα μας κάνουμε μια κλωτσιά και θα πει, εντάξει, μαμά, θέλω πιο ήρεμα πράγματα. Έχεις με χαϊδεύει λίγο την πατούσα του, ας πούμε, και αυτά. Υπάρχει μια επικοινωνία. Την νιώθω την πατούσα. Τι αλλαγές έχεις παρατηρήσει στην καθημερινότητά σου, καταρχάς έχεις σταματήσει κάποια πράγματα, ενδεχομένως στη γυμναστική σου ή... Όχι, γυμναστική κάνω σχεδόν κάθε μέρα ακόμα. Πηγαίνω, περπατάω γύρω στα 7 χιλιόμετρα καθημερινά. Αλήθεια. Ναι, έτσι σιγά σιγά. Σάγια, και τώρα με τη ζέστη, αντέχεις. Δηλαδή... Πηγαίνω τα απογεύματα, περιμένω να κατέβει ο ήλιος και κάνω έτσι βόλτες στην παραλία δίπλα. Λίγο-λίγο και είναι εντάξει. Και σε ηρεμή, κάνει πολύ καλό στο παιδί και στον οργανισμό σου. Κατεβαίνει το παιδί σιγά-σιγά έτσι. Κατεβαίνει έτσι, παίρνει τη σωστή θέση. Σωστή θέση, ακριβώς. Διαβάζεις δηλαδή βιβλία, ενημερώνεσαι, πράγματα που δεν ήξερες. Εννοείται. Κάποια τώρα έχουμε και το ίντερνετ, έτσι λίγο κοιτάμε, αλλά όχι. Προσπαθώ να μην επηρεάζουμε πάρα πολύ. Περισσότερο το τι μου λέει ο γιατρός μου. Έτσι, γιατί καμιά γιατί φορά υπάρχουν και... πολλές πληροφορίες και δεν πρέπει να τα ακούμε όλα. Και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Πολύ σωστά. Τι άλλο, έχω πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε μπορώ να γράφω τραγούδια, να διαβάζω περισσότερα βιβλία. Που γενικά τόσα χρόνια δουλεύω συνεχόμενα, οπότε τα ηρεμώ. Πολύ ωραίο είναι το αυτό. Το ξέρετε το παιδί, λένε πάρα πολλοί επιστήμονες, ότι διαμορφώνει χαρακτήρα ακόμα και ότι, όταν είναι μέσα στη γυλιά της μαμάς του. Χορευτερά σαν βγει. Κοίτα, άμα πάρουμε από το DNA, έτσι κι αλλιώ δεν γίνεται να μην ασχοληθεί λίγο με την καλλιτεχνική φύση του. Πόσα κιλά έχεις πάρει, έτσι πολύ αδύνατο. 11-12 κιλά έχω πάρει, αλλά έχουν κάτσει πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Εντάξει, μέχρι το 5ο μήνα δούλευα. Οπότε εντάξει, δεν μπορούσα να πάρω και. Δεν πρέπει πολλά. Νομίζω κιόλας, παιδιά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και οι γιατροί γυναικολόγοι, σε μια γυναίκα που είναι ήδη αδύνατη, της λένε ότι το νορμάλ που μπορεί να πάρει και δεν χρειάζεται και παραπάνω είναι 11 με 14 κιλά, αν δεν κάνω λάθος. Ξέρεις, επιβαρύνεται η μέση και μετά όλο αυτό. Γι' αυτό οι έγκυες έχουν πρόβλημα, νομίζω, σε αυτό το σημείο έντονα. Γιατί είναι το βάρος που δεν μπορεί να το αντέξει το σώμα. Ναι, πρέπει να προσέξεις αρκετά. Εντάξει, πού και πού, με λέει πρόσεχε λίγο τώρα ο γυναικολόγος, έχεις ξεφύγει ένα κιλό. Λέω εντάξει, τώρα θα φάω και ένα γλυκό παραπάνω. 8 γιατί... χιλιόμετρα αύριο. Ναι, 8 χιλιόμετρα αύριο, θα κάψουμε παραπάνω. Ο σύντροφος πώς είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι υποστηρικτικός, είναι... Είναι πολύ γλυκός, είναι δίπλα με προσέχει, σου. Προσέχει αρκετά, βέβαια εντάξει, τώρα δουλεύει παραπάνω. Δουλεύει αλλά... για τρεις καταρχάς. Δουλεύει για τρεις πλέον. Αλλά και θα μαγειρέψει και το πρωινό μας θα φτιάξει και θα κάτσει να μιλήσει στο παιδί. Γιατί και αυτό είναι κάτι έτσι, που είναι καλό να δένεσαι με το παιδί να ακούει τις φωνές. Πάντως λένε πολλές γυναίκες ότι βλέπουν ένα άλλο πρόσωπο όταν φτάνει αυτή τη στιγμή του άντρα τους. Δηλαδή ότι ανακαλύπτουν πράγματα που δεν τα είχαν ανακαλύψει μέσα στη σχέση. Έχεις ανακαλύψει εσύ έναν άλλο Θοδωρή ενδεχομένως, πιο συναισθηματικό, πιο ρομαντικό, πιο βοηθητικό απέναντί σου. Νομίζω αυτό είναι που με έκανε βασικά να το ερωτευτώ, γιατί ήταν από πριν πολύ ρομαντικός, πολύ ιστορικός, πολύ να σέβει τη δουλειά, να βοηθάει με τη δουλειά. Ωραίο αυτό.
Και τώρα έχει γίνει ακόμα πιο γλυκούλης. Είναι λίγο πιο ευαίσθητος και είναι πολύ ενθουσιασμένος. Αλλά εξ αρχής νομίζω έτσι τον ερωτεύτηκα, γιατί είναι ένας για μένα τέλειος άντρας. Εσύ έχεις αλλάξει καθόλου? Βλέπεις κομμάτια πάνω σου που να λες, όχι, εγώ δεν ήμουν τόσο ευαίσθητη, ξέρω εγώ, ή δεν έκλαιγα τόσο εύκολα? Νομίζω πιο ήρεμη, λιγότερο αγχώδης. Πιο πολύ πιστεύω το ότι όλα θα πάνε καλά. Που το λέμε, αλλά δεν το ακούμε πάντα. Ναι. Νομίζω αυτό. Λέει, κάτι στραβό θα γίνει, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Το σπίτι το έχετε αλλάξει, δηλαδή δωμάτιο για το παιδάκι έχετε ετοιμάσει? Όχι, θα μένει σε ξενοδοχείο το παιδί. Κάτσε, δεν το έχουν κάνει ακόμα κι εσύ. Μαζί μου στη Θεσσαλονίκη, ξουρεάλ. Μετακομίσαμε, πήγαμε κοντά στη θάλασσα, κοντά στα πεθερικά. Μετακόμισες γι' αυτό δηλαδή, για να μην αλλάζει μετά την ορχμό του παιδιού σπίτι? Ναι, να είναι όλα έτοιμα. Μένατε μαζί εσείς πριν ή κατευθείαν όλα μαζί? Όχι, μέναμε. Από την αρχή. Πόσο καιρό είσαστε μαζί? Είμαστε 2,5 χρόνια. Το τέλειο διάστημα, νομίζω, παιδιά. Δεν υπάρχει, μωρέ, το τέλειο διάστημα. Φυσικά. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι να μας πει η Σάγια. Για σένα, Σάγια, ήταν το τέλειο διάστημα όταν ήρθε, όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος? Καταρχάς, πώς το είπες? Πώς το μοιράστηκες? Δεν έγινε τυχαία. Το θέλατε? Το θέλαμε πολύ. Το προσπαθούσατε. Πώς το μοιράστηκες μαζί του? Πώς το ανακοίνωσες δηλαδή? Το ανακοίνωσα, ήξερα ότι πήγαμε μαζί βασικά και πήραμε ένα τεστ εγκυμοσύνης. Ναι. Είχα καθυστέρηση εγώ και συνήθως δεν έχω, αλλά την περίοδο εκείνη είχα πολύ άγχος, πολλές πρόβες και αυτά. Είχα χάσει και κάποια κιλά παραπάνω, μπορεί να φταίει αυτό και έχω καθυστέρηση, και δεν έχω ποτέ. Τέλος πάντων, περνάει η δεύτερη περίοδος και λέω, δεν παίζει. Πάμε να πάρουμε, λέω, ένα τεστ. Παίρνουμε το τεστ, την επόμενη μέρα το πρωί σηκώνομαι πιο νωρίς εγώ, κάνω εγώ το τεστ, παίρνω εγώ τη χαρά μόνη μου. Δεν το ξυπνάω και περιμένω να ξυπνήσει και πώς να δω... Πώς μπόρεσες, καλέ! Καλά, εγώ θα τον είχα σηκώσει πάνω, θα είχα βάλει μουσική, ντουρουρου. Και όμως έγινε πολύ σωστά, γιατί με το που ξύπνησε μου λέει, είμαστε! και ναι, και με το πλέον λέω ναι, σηκώνεται πάνω στο κρεβάτι και χοροπηδάει και λέω, κοίτανε, δεν παίρνετε πανευτυχής. Και λέω, εντάξει, θα μπορούσε να έχει γίνει πιο ωραία. Όνομα έχετε αποφασίσει ή δεν σας νοιάζει αυτό? Το Παύλος είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν το λέμε ακόμα. Το Παύλος είναι πολύ ωραίο. Και καρκίνος και Παύλος. Είναι ωραίο το Παύλος τώρα όμως. Καταδικασμένο το παιδί ακόμα. Δεν άκουσα την απάντηση όμως. Ναι, το σκέφτεται. Όχι, έχουμε αποφασίσει. Έχουμε αποφασίσει, αλλά δεν το λέμε ακόμα. Δεν το λέμε, οκ. Αλλά είναι ένα όνομα που είναι έτσι ωραίο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το σκέφτηκες εσύ ή... Μαζί με το Φεβρουαρίο. Μ' αρέσει που είστε στο μαζί. Και στα τραγούδια σου είστε μαζί, δηλαδή παίρνεις την άποψή του τώρα που κυκλοφόρησες, να πω καλοτάξετε το καινούριο σου κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ.